Πείτε μου επίσης για τα αντιπλημμυρικά, γιατί βλέπω μια πολύ σκληρή δήλωσή σας χθες αναφορικά με, με τις ενέργειες Δούρου και της περιφέρειας σε σχέση με τις που σας εγκαλούν ουσιαστικά για όσα συνέβησαν στο Δήμο Αμαρουσίου. Κοιτάξτε, σε σχέση με τις πρόσφατες πλημμύρες. Βρήκα παιδάκια να παίξουν. Ακούστε, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ξέρετε και να ξέρουμε όλοι, καθώς επίσης οι πολίτες μας, ότι υπεύθυνοι για τη θωράκιση βάσει νόμου της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής και προκειμένου των πόλεων μας λέγεται περιφέρεια, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και αντιλαμβάνεστε ότι προχθές υπήρχαν μέσα από μια νεροποντή μισής ώρας πλημμυρισμένη ο Περισσός, η Αθήνα, το Σωτηρία, πριν λίγες μέρες ένα πάρκινγκ, ένας υπαίθριος χώρος θα έλεγα, που παρκάρουν κάποια αυτοκίνητα δίπλα στο ρέμα που έπρεπε να έχει διευθετήσει η περιφέρεια και δεν το έχει πράξει, δεν το έχει καθαρίσει, με αποτέλεσμα όλη αυτή η εικόνα. Είναι σαφέστατα. Θα πρέπει να βγουν από τα λαγούμια και θα πρέπει να πάνε στις θέσεις ευθύνης με την ουσία του θέματος. Να καθαρίσουν τα ρέματα, να δημιουργήσουν τις απορροές, να έχουν δημιουργήσει έργα. Ακόμα στη Μάντρα που μετράμε τους νεκρούς, δεν έχουν κάνει έστω ένα έργο αντιπλημμυρικό μέσα από μια διαδικασία γρήγορη, για να μην ξαναπνικούν οι άνθρωποι. Όλα αυτά θα πρέπει να βγει κάποιος να τα απαντήσει. Δεν μπορεί να κρύβονται πλέον, ούτε μέσα από δελτία τύπου, ούτε μέσα από διαδικασίες οι οποίες πλέον δεν υπάρχουν πιστήρια, ούτε μπορεί κανείς να τις πιστέψει. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω. Πριν σας αποδεσμεύσω, σας παρακαλώ, εκμεταλλευόμενος και την ιδιότητά σας ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τι γίνεται με τους οικογενειακούς γιατρούς? Διότι διαβάζω εδώ τα δημοσιεύματα, διαβάζω εδώ στην Καθημερινή ότι από σήμερα οι συμβάσεις των περίπου 1.700 παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΗ δεν ισχύουν, αφού αυτοί αντικαθίστανται. Κοιτάξτε, από τον οικογενειακό γιατρό. Δηλαδή. Είναι αστεία τα πράγματα και εκεί δυστυχώς εξειδικευμένοι γιατροί, οι οποίοι δίναν παροχή, πλέον για να μπορέσουν να την δώσουν, θα πρέπει ο ασθενής να περάσει μέσα από οικογενειακούς γιατρούς που δεν υπάρχουν στον αριθμό που θα έπρεπε. Και ακόμα στο πόδι και αυτό. Δεν έχει αντιληφθεί. Στο πόδι και αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ορίστε. Στο πόδι και αυτό λέω. Στο πόδι. Σας λέω, το κράτος δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή θα θρηνήσουν ακόμα και στο χώρο υγείας καταστάσεις οι οποίες δεν θα έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα. Και κάνω μία έκκληση. Οι υπεύθυνοι του ΕΟΠΗ και όλων αυτών των ανευθυνοϊπεύθυνων του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να αντιληφθούν ότι μιλάνε επί χάρτου για ένα σχέδιο που δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί να το εφαρμόσουν. Μάλιστα. Κύριε Πατούλη, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.